Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Δημάρχε. Καλημέρα σας, κύριε Δημακόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Τσιάκα. Να σας πω το εξής. Ναι. Το δίμηνο υπάρχει με την έννοια ότι κατατέθηκε στις 27 του Απρίλη. Ναι. Και μόλις τις πληροφορίες και το Υπουργείο που λέει θα εισαχθεί στη Βουλή στις αρχές του Ιούνιου, οπότε Ιούνι. Κοινοβουλευτική διαδικασία, επιτροπές, δεν θα πάει κατεπήγον, διαδικασία ψήφισης ή οτιδήποτε άλλο, θα οδηγηθεί ουσιαστικά μέχρι το τέλος του μήνα για ψήφιση. Ναι. Πέρα από την τυπική διαβούλευση, και για να γίνει κάτι σαφές, ότι αν δεν υπάρχει τυπική διαβούλευση δεν μπορεί να πάει ούτε στην νομοπαρασκευαστική, ούτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ναι. Σωστά, αυτό προβλέπει νόμος. Έτσι, εμείς θεωρήσαμε ότι υπήρχε ο χρόνος από τη στιγμή που θα υπάρχει ο Ιούνιος. Θα μπει αρχές Ιουνίου, να δοθούν άλλες 10 μέρες, το είχαμε ζητήσει και στο συνέδριο. Ναι. Και στο Υπουργείο, και αυτό πιστεύαμε. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το μείζον η μια εβδομάδα ακόμα. Και δεν είναι το μείζον γιατί δυστυχώς η τακτική που ακολουθεί και δεν αποδεικνύει, εφόσον τα ξέρει όλα και έχει απάντηση για όλα και όλα μηδενίζονται, και μάλιστα δεν επιτρέπει στην αυτοδιοίκηση να μπει σε διαδικασία ουσιαστική συζήτηση, αλλά μέσα σε μια εβδομάδα κάνουμε συνέδριο. Και μάλιστα ένα συνέδριο εξπρές, έτσι, μέσα σε 4 μέρες από την δημοσιοποίηση του νόμου. Ναι, ναι. Άρα κανένας δεν μπορεί να το μελετήσει σοβαρά. Και η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ και το ψήφισμα είναι μια καταγγελία, εν πολύ υποκριτική. Και ουσιαστικά είναι το απορρίπτουμε όπως και να έχει. Το απορρίπτουμε δηλαδή, στο σύνολό του. Ναι, ναι. Έκτρωμα το χαρακτηρίζει. Ναι. Να σας θυμίσω ότι είναι απαράδεκτη αυτή η τακτική. Θα μπορούσε και δεκάλιστα, εμείς αυτό είπαμε. Mm-hmm. Το προτείναμε και όχι μόνο εμείς, αλλά και από ό,τι ξέρω και η παράταξη του κυρίου Διακυμίδη, να πάμε σε ένα συνέδριο στο τέλος του μήνα. Όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η τυπική διαβούλευση και όλοι θα έχουν γράψει το Open Government, να έχουμε και εμείς τι απόψεις λένε οι πάντες, ναι, απέναντι σε αυτό. Έτσι, γιατί εδώ το σχήμα είναι οξύμορο. Καλή τη ΠΕΔ να μιλήσουν για απόσυρση, η ΠΕΔ Θεσσαλίας, ξέρετε τι πλειοψηφία υπάρχει, δεν είπε απόσυρση, είπε παράταση δίμηνη διαβούλευση. Ναι, ναι. Δεν ζητάει απόσυρση του νομοσχεδίου. Και δεν είναι και η υπάρχουν μόνη. Υπάρχουν δημοτικά συμβούλια στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Γιατί έτσι θα πάμε στο τέλος δηλαδή. Δεν είναι καν πλειοψηφία. Mm-hmm. Δεν είναι ούτε καν μείζωνα αντιπολίτευση. Που και αυτά, επειδή είναι απαράδεκτη αυτή η τακτική, έτσι, λένε ότι να παραταθεί η διαβούλευση, αλλά να συζητήσουμε. Ναι, να το... Το νομοσχέδιο δεν έχει μόνο την απλή αναλογική. Προφανώς. Έχει πολύ θετικά στοιχεία για την ανάπτυξη και τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην παραγωγική διαδικασία, έχει καθιερώνει τον επόπτη νομιμότητας, και να θυμίσω, το έχουν ξανασυζητήσει μαζί, κύριε Δημακόπουλε, κύριε Τσιάκα, θυμάστε τι έλεγα, εδώ και 1,5 χρόνο. Γιατί εμείς δεν εκπονούμε μια επεξεργασμένη θέση για πράγματα που είναι δεδομένα. Ένα, το εκλογικό σύστημα τι θέλουμε εμείς, όχι τι θέλει η κυβέρνηση. Ναι. Επόπτη τι θέλουμε εμείς, όχι τι θέλει η κυβέρνηση. Γιατί δεν τα κάναμε αυτά, πέραν των άλλων. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με χρήματα, με λεφτά, με υποστηρικτικά και επιχειρησιακά προγράμματα. Ναι. Άρα είναι μια υπεκφυγή της ΚΕΔΕ, της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ, και είναι και υποκριτική. Είχατε ευκαιρία να τα κάνετε αυτά. Έχετε κάνει. Δεν συμμετείχε καθόλου στη διαδικασία ουσιαστικά. Έχετε κάνει τρία συνέδρια. Γιατί δεν υπόθηκαν αυτά σε αυτά τα τρία συνέδρια, κύριε Μπυρουβά? Πείτε μου εσείς. Εμείς τα είπαμε. Mm-hmm. Γιατί αυτό δεν το αποφάσισε εδώ και 1,5 χρόνο η δίκη στη ΚΕΔΕ? Και να σας πω κάτι. Το νομοσχέδιο έχει και πάρα άλλες πολλές θετικές διαδικασίες. Έχει όμως και πάρα πολλές αστοχίες. Να. Έχει και πάρα πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Αν με ρωτήσετε, είναι τόσο πρόχειρο όσο και ο Καλλικράτης. Ναι. Έχουν επισημανθεί. Ο Καλλικράτης είναι νόμος, ενώ αυτό είναι σχέδιο. Και επιδέχεται βελτιώσεις. Και από τη μεριά του Υπουργείου και από τις δηλώσεις που κάνει ο Υπουργός, σημαίνει ότι αποδέχεται μια λογική διορθώσεων και βελτιώσεων πάνω στο νομοσχέδιο. Οπότε η δική σας θέση είναι να το πάτε άρθρο-άρθρο και να τους προτείνετε. Είναι αυτή που είπαμε από την αρχή. Mm-hmm. Ότι το νομοσχέδιο αποτελεί βάση συζήτησης σε θετική κατεύθυνση. Είναι θετική για μας η απλή αναλογική. Αν υπάρχουν ζητήματα να τα συζητήσουμε. Να πούμε τις δικές μας προτάσεις και τις διαφοροποιήσεις μας ώστε να γίνει λειτουργικότερο. Στα προβλήματα που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, σε ορισμένες αστοχίες, σε ζητήματα που είναι θολά, εμείς μπορούμε να παρέμβουμε στην αυτοδιοίκηση και να τα αλλάξουμε. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι ένα σχέδιο νόμου, το επαναλαμβάνω. Δεν είναι τελικό νομοσχέδιο. Ναι. Εδώ γίνεται ένα καταπληκτικό. Με το που φτάγαμε επί 2 χρόνια να έρθει νομοσχέδιο για να συζητήσουμε. Και μόλις είτε το απορρίπτουμε συνολικά, δεν μας κάνει. Γιατί το μείζον είναι για αυτούς η απλή αναλογική. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανές εδώ και καιρό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι δυνατόν σε ένα νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να συμμετέχει
ως μέτοχος σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Τη διευρύνηση δυνατότητας πραγματικών συμβάσεων, συμπράξεων, συμμετοχή σε ενεργειακά προγράμματα που έχουμε πρόβλημα. Δίνει τη δυνατότητα δανειακής, με νόμο, δανειακής σύμβασης εκτός των υπολογισμών δάνεια για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν είναι δυνατόν να λέμε όχι σε αυτά. Ναι. Υπάρχουν δύο-τρία σημεία που λέτε ότι αυτά πρέπει να φύγουν ή να αλλάξουν οπωσδήποτε, κύριε Μπίρμπα. Εγώ έχω, έχω ήδη με άρθρο μου καταθέσει κάποια ζητήματα που υπάρχει προσωπικές μου. Ναι. Προσωπικά ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν και είναι και να αλλάχθουν. Αλλά αυτά όμως, ξέρετε, είναι μια διαδικασία συζήτησης και βελτίωσης ενός σχεδίου νόμου. Δεν είναι η συνολική απόρριψη. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είναι μοναδικό στην αυτοδιοίκηση. Δύο χρόνια ζητάει νομοσχέδιο και μόλις ήρθε πριν συζητηθεί, πριν μελετηθεί από τους συναδέλφους. Εντάξει, εμείς το παίζαμε και στο στοίχημα ότι από τη στιγμή που θα είχε απλή αναλογική μέσα η αντίδραση θα ήταν αυτή. Ναι. Δεν ξέρω αν εσείς περιμένατε κάτι άλλο. Όμως αυτό όπως καταλαβαίνετε, η απλή αναλογική αντιμετωπίζεται το σύνολο πανόλη. Είναι αυτή που έφερε τον φασισμό, τον ναζισμό. Η απλή αναλογική τους έφερε. Αυτές είναι οι τοποθετήσεις που γίνονται. Ναι, εντάξει. Ακραία πράγματα. Όσον αφορά το εκλογικό σύστημα, αυτό που προτείνετε το βλέπετε normal εσείς ή θα θέλατε να είναι λίγο διαφορετικό? Εγώ, η δική μου άποψη, γιατί την έχω δημόσια διατυπώσει με άρθρο μου, που δημοσιεύτηκε και σε ιστότοπους και σε εφημερίδα Καθημερινή, ήταν, είναι συγκεκριμένο ότι πρέπει να υπάρχει μέτρο εισόδου. Να υπάρχει μέτρο εισόδου. Δηλαδή, ποιο είναι το μέτρο εισόδου, μπορεί να είναι πόσες έδρες έχουμε. Να μην μπορεί να μπει δηλαδή κάποιος με μία ψήφο. Μην μπορείς, αν δεν πιάσεις ένα εκλογικό μέτρο εισόδου που θα είναι τον ΙΣΥΝ1, των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με εθνικούς λόγους. Δηλαδή, όπως... Το Δήμο το δικό μου να είναι 2,5%. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Mm-hmm. Επειδή πρέπει, αλλά αυτό χρειάζεται μια ουσιαστική συζήτηση, όχι απόρριψη απλής αναλογικής. Κατανοητό. Όσον αφορά αυτό που λέει η ΚΕΔΕ για εκλογή. Ανάγκες που έχουμε. Ναι. Θέλω να τονίσω κάτι, της ανάγκης για προγραμματικές συγκλήσεις και συνθέσεις. Mm-hmm. Δεν μπορεί το 18% να γίνεται 60%. Ναι. Να διοικεί όπως διοικεί. Mm-hmm. Όπως αποδείχθηκε ότι ακόμα και αυτές οι πλειοψηφίες, δηλαδή των μικρών ποσοστών, δεν είναι στέρεες. Αυτή η αντιπρόταση που έχει ακουστεί... Δεν είναι μια συζήτηση και συνεργασία μεταξύ όλων. Ναι. Δεν είναι δυνατόν το 80% των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων να είναι κοινές. Ναι, κατανοητό. Να μην μπορούμε να συνεργαστούμε σε ένα μεγάλο κόρπου ζητημάτων. Μας διευκολύνει και ο τρόπος που λέει για τον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Το οποίο ενδεχομένως και εκεί τεχνικά λιγάκι να ομογενοποιηθούν οι κατηγορίες. Για να λες ότι επί της αρχής ψηφίζω, αλλά διαφωνώ σε αυτό. Καταλάβατε. Ναι. Δεν το ψηφίζω, αλλά συμφωνώ σε αυτό. Και μάλιστα με τον τρόπο που το βάζει, δεν είναι ζήτημα μπλοκαρίσματος του προϋπολογισμού. Του προϋπολογισμού, ναι. Είναι αλλά θέμα αυτά αυτό. Είναι τεχνικά ζητήματα που μπορούμε να τα βρούμε, αρκεί να έχουμε τη διάθεση. Mm-hmm. Και να πούμε ότι θα πρέπει το τεχνικό πρόγραμμα, το υπηρεσιακό και οι προϋπολογισμοί να έχουν την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των πολιτών της πόλης. Για να επανέλθω στον εκλογικό νόμο, και επειδή έχουμε ακούσει κάποιες προτάσεις τις προηγούμενες μέρες από κάποιες παρατάξεις της ΚΕΔΕ. Αυτό που λέγεται ότι αν η απλή αναλογική γίνει ακόμα πιο απλή, δηλαδή να εκλέγεται και ο Δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή σας βρίσκει σύμφωνο? Όχι, γιατί πιστεύω ότι πρέπει και είναι ζήτημα κουλτούρας. Αν με ρωτήσετε τη θέση μου, όπως η θέση μου είναι ότι το μέλλον της κοινωνίας πρέπει να είναι ο σοσιαλισμός, δεν απαιτώ όμως να γίνει σοσιαλισμός σήμερα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή ακόμα και αν είμαι υπέρ της έμεσης εκλογής σε μια άλλη κοινωνία, η οποία θα έχει διδαχτεί την κουλτούρα των συνεργασιών, αυτή τη στιγμή ως μεταβατικό στάδιο και απορώ με κάποιους που ζητάνε τη μια να είναι ξεχωριστές λίστες των δημάρχων, δηλαδή να μην ελέγχεται από καμία παράταξη, ναι. Έτσι, ο δήμαρχος, ναι. Αλλά να είναι μια προσωπικότητα και από την άλλη στιγμή να μου μιλάμε για άμεσες εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι ο δήμαρχος σε αυτή τη μεταβατική φάση που θα γίνει η υλοποίηση της απλής αναλογικής για πρώτη φορά, πράγμα που θα δημιουργήσει εκ των πραγμάτων αλλαγές, είναι άλλος πλανήτης λειτουργιών. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το σημερινό σύστημα. Και αυτό φοβούνται και οι περισσότεροι, η αλήθεια είναι. Ναι, αυτό όμως δεν είναι κακό. Mm-hmm. Και το λέω ότι είμαστε σε ένα σύστημα που τι παράγει? Διχασμούς. Γιατί όλοι θέλουν να γίνουν χαλίφιδες θέση του χαλίφι. Άρα yeah. μηδενίζουν τις προσπάθειες που κάνεις. Ψηφίζουν εμένα, αλλά μηδενίζουν την κριτική προς τα έξω. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρχουν μεγάλες συνενέσεις. Αυτό που είναι απαραίτητο και μας το δείξει η ζωή μας και μας το δείχνει η ζωή μας. Ότι μπορούμε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν να συνεργάζονται
διαφορετικά σχήματα που μιλάγαμε για, για φως και σκοτάδι στο κοινοβούλιο και δεν μπορούμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σωστά. Τώρα, τι προβλέπετε να γίνει Πέμπτη και Παρασκευή στα συνέδρια? Κοιτάξτε, δυστυχώς μια άλλη πασαρέλα όπως αυτή που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Πριν από 15 μέρες. Και είναι πραγματικά, είναι ντροπική υποβάθμιση της αυτοδιοίκησης. Γιατί θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δημιουργία ενός αντικυβερνητικού μπλοκ με στόχο, το είπαν, το ομολόγησαν και στις συζητήσεις στην ΚΕΔΕ, της ανατροπής της κυβέρνησης. Να σας θυμίσω τι έχουν πει. Ναι, τώρα ή παλιότερα. Υποθεί σε διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ το να μην επιτρέψουμε να γίνουν εκλογές. Ναι, ναι. Για το δημοψήφισμα. Mm-hmm. Έχουν πει ότι εμείς ξεκινάμε τον αγώνα για την ανατροπή της κυβέρνησης. Γιατί η αυτοδιοίκηση είναι κοντά και τώρα πάλι ευθυγραμμισμένη με μια λογική των κεντρικών πολιτικών σχηματισμών που ξαφνικά ανακαλύφθηκε ότι πρέπει να πηγαίνουν εκλογές τώρα πριν την υπογραφή από τον ένα πολιτικό χώρο ή από τον άλλον που ζητάει 4 χρόνια εκλογές. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση να υποτάσσει αυτά τα κελέσματα. Ναι. Όλοι μας έχουμε την πολιτική μας και κομματική μας θέση. Δεν μπορούμε να κάνουμε υποχείριο την αυτοδιοίκηση των κομματικών μας θέσεων, όχι των πολιτικών μας. Ναι. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Πραγματικά θα... Δυστυχώς το σκηνικό θα είναι το ίδιο. Mm-hmm. Δεν θα αλλάξει τίποτα, λέτε. Ναι, δεν πιστεύω ότι θα μείνουν. Το είδατε κι άλλο. Οπότε και η απόφαση θα είναι η πλήρης απόρριψη, λέτε. Μένουν στο τέλος, έρχονται για να χειροκροτήσουν τους ομιλητές και πολύ λίγοι μένουν στο τέλος για να κάνουν ένα ψήφισμα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Τώρα, mm-hmm. όταν οι πληροφορίες μου ότι σε όλη την Ελλάδα, δημοτικά συμβουλία αρνούνται να μπουν σε αυτή τη λογική. Ναι. Για να δούμε. Μάλιστα. Κύριε Μπίρμπα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.